Λέω να πάμε στη Σιτία και να αναφερθούμε. Λοιπόν, θα αναφερθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με μαθητές στο πλαίσιο των Εράσμους. Μαθαίνουν λοιπόν για τον πολιτισμό και το περιβάλλον της Σιτίας. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Και σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Λιμπερίου. Είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης στη Σιτία. Και την κυρία Χριστίνα Χρυσούλα, είναι εθελόντρια του Γεωπάρκου Σιτίας και συνοδός βουνού. Μάλιστα, λοιπόν. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Λιμπερίου, κυρία Χρυσούλα. Κύριε Λιμπερίου, να ξεκινήσω με εσάς, πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ βέβαια. Τι σημαίνει στην πράξη, πρακτικά, το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ότι αγκάζουμε όλο τον κόσμο. Οι νέοι πρέπει να μάθουν όσο πιο πολύ μπορούν την περιοχή μας. Μέσω του προγράμματος αυτού έχουν δυνατότητα νέοι από τρεις χώρες της Ευρώπης, να επισκεφθούν και να γνωρίσουν τις ομορφίες του τόπου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε ανθρώπους από τη Λετωνία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν την Κυριακή, τα δύο γκρουπ, και το τρίτο ήρθε τη Δευτέρα και θα αναχωρήσουν το Σάββατο. Πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχουν ξεναγήσει σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως ήταν το Λαογραφικό Μουσείο εχθές στην πόλη της Σιτίας. Περάσαν κάποια φαράγγια, όπως το φαράγγι των νεκρών. Και συνεχίζεται το πρόγραμμά τους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα σε κάποια αίθουσα παρουσιάσεων, γίνεται μια παρουσίαση από την βουλγάρικη ομάδα. Και αύριο, τελευταία ημέρα των παρουσιάσεων από την ελληνική ομάδα. Κυρία Χρυσούλα, πόσο έντονα είναι τα συναισθήματα τα οποία νιώθουν ξένοι οι οποίοι έρχονται στον τόπο μας από τη μία, και βέβαια πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εικόνες που αντικρίζουν αναφορικά με αυτές τις προσπάθειες από τη μία εξωστρέφειας και διαφήμισης της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης βέβαια σε μία δύσκολη συγκυρία. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις εντυπωσιάζεται ο κόσμος, επειδή μάλιστα μιλάμε και για άτομα νεαρής ηλικίας, 16 έως 20 ετών στην προκειμένη περίπτωση. Η εξωστρέφεια, η δική μας, η φιλοξενία που δείχνουμε, οι δράσεις που διοργανώνουμε, ούτως ώστε να έχουμε σε επαφή σε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία του πολιτισμού, του τόπου, της φύσης της περιοχής μας. Πάντα αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήδη, ας πούμε, κάποια παιδιά που έχουν επισκεφτεί μας έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ξαναρθούν με την οικογένειά τους, ότι θα θέλανε να έρθουν εδώ να σπουδάσουν αν μπορούν, να έρθουν διακοπές. Επομένως, βλέπουμε ότι χτίζεται στην ουσία μία σχέση μεταξύ ανθρώπων και τόπων, η οποία, πώς υπάρχει μετά από μια πανδημία και με οικονομικής κρίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, γιατί έτσι το ρόλο της οικονομίας σχέσης ανθρώπινες και κλιματικές. Μάλιστα, κύριε Λιμπερίου, νομίζω στις πρώτες θέσεις της ατζέντας της Δημοτικής Αρχής αλλά και του Δημοτικού Οργανισμού συγκεκριμένα βρίσκονται παρόμοιες δράσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν και θα επαναληφθούν και το επόμενο διάστημα. Και βέβαια, πόσες κουβέντες συζητήσεις έχουμε κάνει με αφορμή αυτή τη διαφύλαξη του πλούτου των γεωπάρκων της Κρήτης. Έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που λέτε. Γι' αυτό και από το πρόγραμμα που βγήκε από τους εθελοντές, όπως είναι η κυρία Χρυσούλα, η κυρία Ραμουτζάκη, και φυσικά με τη συμβολή του κύριου Κοντογιαννάκη Μανώλη, που είναι διευθύντης στο σχολείο του Παλαικάστρου, όλες οι κατευθύνσεις ήταν μέσα από τις δράσεις του γεωπάρκου να μάθουν οι άνθρωποι τον τόπο μας, να μάθουν τα χαρακτηριστικά μας, τη Φλωρίδα, την Πανίδα. Όπως σας είπα, χτες πήγαν στη Ζάκρο, σήμερα πήγαν στον Ξερόκαμπο. Έχουμε την τύχη να γεύονται και το φαγητό μας, το μέλι μας, το λάδι μας, όπου πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε και το Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου στην περιοχή. Και μάλιστα μας ρώτησαν γι' αυτό. Έψαξαν κάποια λάδια που πήραν βραβείο στο διαγωνισμό. Και ξέρετε, όλο αυτό αποτελεί το εργαλείο για να μάθουν την περιοχή μας, το γεωπάρκο μας και το τι σημαίνει Σιτία. Εκεί θέλω να πάω, κύριε Λιμπερίου, τι σας λένε από τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα, τι είναι αυτό το οποίο προκύπτει? Οι άνθρωποι έχουν εντυπωσιαστεί με το πόσο παρθένο είναι το μέρος, με το πόσο έχουμε διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι εντυπωσιακό το ότι επισκέφθηκαν το πλού και δεν πίστευαν ότι είναι ένα κάστρο. Δεν πίστευαν επίσης ότι αυτή η μονή παράγει ελαιόλαδο, τυποποιεί κρασί.
και, είναι οι και οι γεύσεις είναι μοναδικές. Από το φαγητό που παίρνουν καθημερινά από τα μαγαζιά της περιοχής, μάλιστα σήμερα φάγανε κάποια νεράτη με λίγο μέλι, και είπαν ότι είναι πόσο ιδανικό πρωινό είναι αυτό μαζί με ένα χυμό πορτοκάλι. Απλά πράγματα για εμάς που σε κάποιους είναι μοναδικά. Μάλιστα, κυρία Χρυσούλα, στο χέρι μας είναι λοιπόν, στο χέρι μας είναι να διαφυλάξουμε αυτή την αγνότητα της περιοχής, αυτό τον αγνό χαρακτήρα της περιοχής. Ο ανθρώπινος παράγοντας σε πολλές περιπτώσεις βέβαια είναι και καταστρεπτικός. Αυτό είναι αλήθεια. Συνήθως δεν έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας την ευημερία της τοπικής κοινωνίας και την οικονομική της ανάπτυξη με την προστασία και την ανάπτυξη των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος που έχει να δείξει και να αναδείξει κάθε περιοχή μας. Ωστόσο, στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε και με την κλιματική αλλαγή πρωτοβουλών και όλη αυτή την πίεση που ασκείται στον κόσμο, στις μεγάλες πόλεις κτλ., είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς που έχουμε παρθένα φύση, παρθένα μέρη, να επενδύσουμε σε αυτό, να το αναδείξουμε, γιατί πραγματικά ο κόσμος ζητάει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι σημάδι έλλειψης ανάπτυξης η προστασία του περιβάλλοντος. Ίσα-ίσα μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, κύριε Λιμπερίου, κυρία Χρυσούλα. Καλή συνέχεια στις πρωτοβουλίες σας. Και το μόνο σίγουρο, το πρόσημο θα είναι θετικό. Και να ευχηθούμε μια καλή σεζόν δημιουργική. Σας περιμένουμε όλους τους συνεργάτες της εκπομπής σας να έρθετε στη Σιτία. Να παρακολουθείτε τις δράσεις μας και τα κορνάρια που θα αρχίσουν σύντομα και με χαρά να απολαύσετε κι εσείς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.